φουαγέ του Ιδρύματος Κακοκιάνη μόλις ξεκίνησε μια πρωτότυπη έκθεση όπου ηλεκτρονικές συσκευές μετεμψυχώνονται σε τρισδιάστατα έργα τέχνης. Πάμε να τη δούμε. Κύριε Παπαγιάννη, ο τίτλος της έκθεσής σας είναι «Μετεμψύχωσης». Για ποιο λόγο? Είναι αντικείμενα, γρανάζια, μηχανές, στοιχεία από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι αφού σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται, τα πήρα και τους δίνω μια δεύτερη ζωή. Η βάση του συγκεκριμένου μου θυμίζει μια μητρική κάρτα. Πράγματι, είναι μια μητρική ενός υπολογιστή. Μέσα σε αυτή την ερυθρά θάλασσα, που είναι γεμάτο κανάλια, διάβλους, έχει κατασκευαστεί για να επικοινωνούν διάφορα εξαρτήματα και επεξεργαστές. Σε δεύτερο επίπεδο κυκλοφορούν αυτά τα ψάρια. Την προκειμένη περίπτωση είναι το προφίλ ενός σύγχρονου ανθρώπου. Την ώρα ακριβώς της δημιουργίας συμβαίνει κάτι. Έχω δημιουργήσει αυτό το σπινθήρα. Πλαισιώνεται πάλι από μια μητρική ενός υπολογιστή στο οποίο κινούνται διάφορες πληροφορίες. Τι είναι στοιχεία από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είναι ψύχτρες, γρανάζια, στοιχεία τα οποία από μόνα τους μπορεί να μην έλεγαν τίποτα, αλλά αρχίζω και τα βάζω το ένα δίπλα στο άλλο και κάποια στιγμή αρχίζει ένας διάλογος. Σε αυτό το έργο έχετε χρησιμοποιήσει λαμπτήρες. Στην πραγματικότητα είναι μια σύνθεση με ρητίνες, που είναι νέες τεχνολογίες. Έχω γεμίσει τις λάμπες και μετά έχω αφαιρέσει το γυαλί το οποίο περιβάλλει. Το συγκεκριμένο έργο είναι έτοιμο να πετάξει. Τι του δίνει φτερά? Ένα σπασμένο τροφοδοτικό με τα καλώδια του, τα οποία τα απογυμνώνω, τους δίνω μια φόρμα και αυτά από μόνα τους λειτουργούν σαν φτερά και κάνουν αυτό το κομμάτι ξύλο πραγματικά να είναι έτοιμο να πετάξει. Αυτό είναι το υποβρύχιο. Είναι μια σαΐτα από αργαλιό με υλικά από σπασμένα ραδιόφωνα, ροστάτες. Είναι στοιχεία τα οποία τα βάζουμε πάνω και δημιουργείται η φόρμα ενός υποβρυχίου.